στα κέφια σου είσαι σήμερα. Είμαι λίγο πεσμένο, η αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Πότε πρόλαβε, τώρα ξεκινήσαμε. Έχεις έρθει από πριν. Είναι το τι προηγείται. Είναι το τι προηγείται. Ξέρεις, είναι ανάλογα πώς πάει η μέρα. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ επί των επάλξεων. Πάντα είσαι. Ζωντανός, δεν το παρατάς ποτέ. Έτοιμος να μαγειρέψω, να κάνω συνταγάρα σήμερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ συνταγή. Και θα σου αρέσει πάρα πολύ και ο καλεσμένος. Έχω ακούσει, δεν έχω καταλάβει πολλά. Δηλαδή θέλω λίγο να το ξεψαχνίσω, να το ρωτήσω πράγματα, γιατί είναι νέα τεχνολογία. Εγώ είμαι... Ναι, είναι καινούργια φουρνιά. Είναι Μπράβο. Πολύ καλός μου φίλος και επέμενα να τον φέρουμε και έτυχε να βρίσκεται στην Αθήνα και μας ήρθε. Κατάγεται από την Αριδαία. Η Αριδαία πού είναι? Θα έπρεπε να ξέρεις που είναι η Αριδαία, γιατί κάνει τις καλύτερες καυτερές πιπεριές της Ελλάδας. Ναι, αλλά πού είναι η Αριδαία? Θα φωνάξουμε το Σάκη να μας πει. Για πάμε να το βάλουμε. Έχω μία ιδιαίτερη σχέση με τον Ηλία. Είμαστε δεδεμένοι πολύ. Yeah, είμαστε πολύ κοντά. Κοντά και από εκεί. Γιατί με τον που μπήκες, όποιον βρεις τον άρπαζες και αντάλλαζες φιλιά. Είμαι ένας κοινωνικός άνθρωπος. Α. Ναι. Θέλει να σου κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις. Mm-hmm. Καταρχήν, πού είναι η Αριδαία? Λοιπόν, η Αριδαία είναι ο φύλακας της Μακεδονίας. Είναι ακριβώς κάτω από τα Σκόπια. Ψηλά. 100 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη βόρεια. Κάτω στα σύνορα με τα Σκόπια. Καϊμακ Τσαλάν. Εντάξει, μην το ρωτήσεις. Έχω πάει 8 φορές. Ναι, ναι, και δεν ξέρεις που είναι. Καλά. Απλά δεν οδηγούσα εγώ και λίγο έχασα. Υποτίθεται εκεί πέρα. Ναι, μα. Ναι, τίποτε. Του λέω πού είναι η Αριδαία. Βγάζει καλύτερες πιπεριές με την Ελλάδα. Να το πούμε όμως ότι βγάζει φοβερές πιπεριές. Γέννημα θρέμα Αριδαίας. Γέννημα θρέμα Αριδαίας, ναι. Και δεν έχεις φύγει από εκεί. Εκτός από τα 7 χρόνια σπουδών μου, όχι. Τι σπούδασες? Σπούδασα επιχειρησιακή πληροφορική. Επιχειρησιακή πληροφορική. Ναι. Πώς να οργανώνεις μια επιχείρηση μέσω της πληροφορικής. Και τώρα σπούδασες 7 χρόνια, σημαίνει ότι είσαι ένα πολύ καλός μαθητής. Όχι, 7 χρόνια έκανα και μεταπτυχιακό. Α, σε μάρκετινγκ ανθρωπίνων πόρων. Ναι. Δηλαδή 4 χρόνια το πανεπιστήμιο και 3 χρόνια το μεταπτυχιακό. Κάπως έτσι. Κατά μέσο όρο. Και ξαφνικά λες, δεν θα κάνω αυτό που έχω σπουδάσει, που ακούγεται έτσι κι αλλιώς περίεργο, και θα γίνω τι? Προέκυψε. Ναι. Δεν είπα αποφάσισα μια μέρα, θα γίνω αυτό που τέλος πάντων είμαστε. Mm. Πες του τι είσαστε, γιατί προσπαθούσα να το εξηγήσω και δεν καταλαβαίνει το παιδί. Είναι λίγο παράξενο. Να πούμε ότι είσαι εσύ και ο αδερφός σου μαζί. Με ακόμη 15 άτομα τουλάχιστον. Με ακόμη 15 άτομα. Τριγύρω, ναι. Εσύ με τον αδερφό σου λέγεστε? Unboxholics είναι η ομάδα. Εγώ λέγομαι Σάκης, ο αδερφός μου είναι ο Αλέξανδρος και υπάρχουν 15 άτομα τα οποία βοηθούν, στηρίζουν και βγαίνει όλο αυτό το αποτέλεσμα. Εσύ είσαι ο Σάκης Unboxholic. Ναι, μπορούμε να το λέμε και έτσι. Είμαι unboxholicός. Έτσι το φωνάζουμε εμείς. Ναι. Άρα είναι ο Σάκης και ο Αλέξανδρος, είστε δίδυμοι. Και ξεκινήσατε πώς τώρα? Ξεκινήσαμε παρουσιάζοντας προϊόντα τεχνολογίας. Mm. Κινητά τηλέφωνα, ίντερνετ, tablet, YouTube. Ξεκάθαρα YouTube. Mm. Και γενικότερα είμαστε στο ίντερνετ, δεν έχουμε μετακομίσει πουθενά. Πιστέψαμε από την αρχή ότι μπορεί να βγάλει ένα περιεχόμενο το οποίο είναι αξιόλογο. Μπορεί να βγάλει και μικρές παραγωγές, οι οποίες επίσης βλέπονται. Τα πρώτα χρόνια ξεκινήσαμε παρουσιάζοντας προϊόντα τεχνολογίας, gaming, κονσόλες και τέτοια πράγματα. Μετά τα τελευταία χρόνια μας έχει πιάσει μια καλλιτεχνική έτσι, ανησυχία και ασχολούμαστε με ταινίες μικρού μήκους. Οι δουλειές που κάνουν είναι άλλου επίπεδου. Δεν έχουν καμία σχέση με το YouTube. Φέρανε καλή εικόνα και καλό ήχο και τρομερή ποιότητα στο YouTube. Απίστευτη. Δύο πράγματα θέλω να σου πω. Πρώτον, κάνουν ιστορικά live gaming κάθε Παρασκευή βράδυ, τα περίφημα Horror Nights, όπου παίζουν κάποιο video game συνήθως τρομακτικό. Και μαζεύεται απίστευτα πολλοί κόσμος που τους παρακολουθεί live να παίζουν. Δηλαδή το νούμερο είναι, μπορεί να έχουν φτάσει και 30.000 live από τα μεγαλύτερα κανάλια στην Ευρώπη. Οι οποίοι σας βλέπουν να παίζετε και να μιλάτε μεταξύ σας, να λέτε. Και πράγμα. Να αντιδράμε στο παιχνίδι, ναι. Ναι. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι αυτόν τον καιρό φτιάξανε κάτι τρομερά πρωτοποριακό. Κάνανε μία μικρού μήκους σειρά. Έχω κοκκινήσει, ρε Ηλία. Δηλαδή σε παρακαλώ. Σταμάτα μόνο. Βοήθαμε. Άκου, μικρού μήκους σειρά τρομακτική που λέγεται Κουκλοθέατρο στο YouTube. Ναι. Όπου παίζει το πρώτο επεισόδιο και λέει: γράψτε μας τα σχόλια πώς θέλετε να συνεχίσει η σειρά. Του στέλνουν 50.000 σχόλια, δεν ξέρω πόσα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πολύ ωραία. Μετά από δύο-τρεις εβδομάδες, το επόμενο επεισόδιο με βάση τι τους γράψανε και πώς θα συνεχιστεί. Και όλα αυτά με τρομερή ποιότητα εικόνας κτλ. Πρακτικά εκμεταλλευτήκαμε την αλληλεπίδραση που δίνει το μέσο του YouTube. Ναι, ναι, ναι. Είναι και πατέρας. Άντε, ρε. Έχει μια απίστευτη κόρη, τη Ραφαέλα. Πόσο χρόνο? 7.
7 χρονών. 7 χρονών, ναι. Τι λέει ρε φίλε, ξεκίνησες από μικρός. Στα βάσανα. Ναι. Ναι. Να σε κέρνα τον κάτι λίγα, κέρνα τον. Καφέ, λεμονάδα. Καφέ. Καφέ, ωραία. Μαγειρικά πώς είσαι. Χάλια. Χάλια.